Κύριε Σακυράκη, γιατί με το ποτάμι ένας άνθρωπος που έχει μια μακρά κοινωνική, επιστημονική και πολιτική διαδρομή, γιατί με το ποτάμι, είναι το πρώτο ερώτημα. Κύριε Σαχίνη, νομίζω ότι είμαστε σε ένα πολιτικό αδιέξοδο. Γιατί τόσο η κυβέρνηση όσο και η αντιπολίτευση δεν μπορούν να δώσουν λύση στα μεγάλα προβλήματα που έχουμε. Και παρόλο που, αν θέλετε, έχουμε καταφέρει μια κουτσά στραβά, θα έλεγα, δημοσιονομική ισορροπία με πολλές θυσίες και αδικίες που υπέστησαν οι πολίτες, παρόλα αυτά δεν έχει αλλάξει τίποτα στην παλαιοκομματική νοοτροπία και πρακτική που είχαμε συνηθίσει. Η μεν κυβέρνηση εξακολουθεί να κάνει τα ίδια, διορίζει τους δικούς της ανθρώπους, ακόμα προκαλώντας, θα έλεγα εγώ, και το κοινό αίσθημα, και σας υπενθυμίζω δύο διορισμούς συμβολικούς του κυρίου Παπουτσίδη και του κυρίου Παπαθανασίου, έτσι, συμβολικά. Δηλαδή, μετά από 4 χρόνια δεινής κρίσης, που έφερε στρατιές ανέργων, ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους, βγαίνουν δύο θέσεις, ας το πούμε έτσι, εργασίας, και δεν το λέω για να λαϊκίσω, αλλά συμβολικά. Mm-hmm. Δεν διαλέγουμε ένα νέο άνθρωπο με προσόντα, αλλά πάμε να ανακυκλώσουμε παλιούς και αποτυχημένους πολιτευτές, ακριβώς επειδή είναι του ίδιου παλαιοκομματικού συστήματος. Λοιπόν, η πρακτική της κυβέρνησης είναι ακριβώς ίδια. Η μόνη διαφορά είναι λιγότερα λεφτά και λιγότερες θέσεις. Η δε αντιπολίτευση δεν χτυπάει την κυβέρνηση για αυτή την παλαιοκομματική πολιτική, αλλά έχει βάλει τα μεγάλα λόγια, θα αλλάξουμε δια μαγείας τα πάντα και θα ξαναγυρίσουμε στην προτέρα κατάσταση. Λοιπόν, η προηγούμενη κατάσταση δεν μπορούμε να γυρίσουμε, αλλά και δεν θέλουμε να γυρίσουμε, γιατί αυτή μας έφερε σε αυτή τη δεινή οικονομική κρίση. Υπήρξε μια χαρακτηριστική φράση ενός στελέχους της αντιπολίτευσης και θα ήθελα να σας το πω. Έλεγε, πώς δεν έχουμε, λέει, και εμείς στελέχη, έχουμε στελέχη, λέει, πολλά που έχουν προσόντα και έχουν θείο από το Μακρονήσι ή ανήψει από το Πολυτεχνείο. Βλέπετε η ίδια λογική και η ίδια νοοτροπία, ότι θα έρθω εγώ στα πράγματα και θα βάλω τα δικά μου παιδιά. Αυτό είναι αδιανόητο, κύριε Σαχίνη, για μένα. Πρόκειται δηλαδή για ένα, ή πιστεύουμε ότι βρισκόμαστε σε αυτό το αδιέξοδο που πρέπει να το ξεπεράσουμε, ή θα εξακολουθήσουμε να πηγαίνουμε από τη μια κρίση στην άλλη. Λοιπόν, αυτή η αίσθηση έκτακτης ανάγκης για κάτι καινούριο, που ειλικρινά θα ανακατέψει όλο αυτό το πολιτικό σύστημα, θα αναγκάσει, αν θέλετε, και τα δύο κόμματα, και τα περισσότερα κόμματα, και της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, να ξανασκεφτούν και να θέσουν, ξέρω εγώ, να αλλάξουν την τακτική και τη στρατηγική τους. Αυτή η αίσθηση έκτακτης ανάγκης με οδήγησε να ασχοληθώ με το ποτάμι και με την πολιτική, γιατί εγώ τελευταία 40 χρόνια δεν ασχολούμαι με την πολιτική, ασχολούμαι με το πανεπιστήμιο, το οποίο το αγαπώ πολύ, και αυτό είναι η κύρια δουλειά της ζωής μου. Δηλαδή, με πολύ πόνο το έκανα αυτό το πράγμα. Να σας πω. Έχετε δηλαδή την αίσθηση, κύριε Τσακυράκη, ότι εδώ που έχουμε φτάσει είναι μια έκτακτη κατάσταση όπου το πολιτικό σύστημα το παρόν δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και χρειάζεται κάτι νέο? Απολύτως, κύριε Τσακυράκη. Ακριβώς αυτό που λέτε. Το νέο όμως δεν πρέπει να έχει κάποιους προσδιορισμούς, και μπαίνω τώρα στα δύσκολα. Θέλω να πω, δεν μπορεί να είναι με όλους, κάποιους πρέπει να εκπροσωπεί. Συμφέροντα, θέλετε? Καλώς εννοούμενα. Συμφέροντα όμως, κάποιος πρέπει να εκπροσωπεί. Όλοι μαζί. Είμαστε όλοι ένα πράγμα. Θέλω να πω, αυτοί που και τώρα στην κρίση περνάνε καλά, είναι ένα πράγμα με τη συντριπτική πλειοψηφία που υποφέρει? Όχι, βέβαια. Ναι. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι υπάρχει μια έννοια δημοσίου συμφέροντος, η οποία πρέπει να ξαναμπεί στο διάλογο που κάνουμε. Mm-hmm. Και που ξέρετε ότι δεν μπαίνει καθόλου. Αυτό θέλουμε να ξαναμπεί στο δημόσιο διάλογο, ότι εμείς παίρνουμε θέσεις πάνω σε διάφορα ζητήματα με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Και αυτό ας δυσαρεστεί σε ανθρώπους. Μας λένε ότι δεν έχουμε θέσεις. Και έχουμε πει πράγματα τα οποία
Ξέρετε, δεν είναι αυτό που λέμε χαϊδεύουν αυτιά. Έχουμε πει για πανεπιστήμια μη κρατικά και ξέρετε πολύ καλά ότι, και το έχουμε πει, καθαρά τα λέμε αυτά. Έχουμε πει για διαχωρισμό κράτους και εκκλησίας. Έχουμε πει για γάμους ομοφυλόφιλων. Σας λέω τα ζητήματα, αν θέλετε, που ο κόσμος μπορεί να έχει αντίθετες απόψεις, αμφισβητήσεις, αλλά δεν είναι ότι δεν έχουμε θέσεις. Έχουμε θέσεις και πάλι το κύριο δεν είναι αυτό. Οι συγκεκριμένες θέσεις μπορώ να σας απαριθμίσω πολλές που υπάρχουν. Όσο η γενική σύλληψη. Κύριε Σαχίνη, εγώ θέτω το εξής ερώτημα σε όλους τους ακροατές. Πρέπει να αλλάξουμε ριζικά την οτροπία μας και την πρακτική μας σαν κοινωνία και σαν κράτος ή όχι? Είμαστε ευχαριστημένοι με τον τρόπο που λειτουργούμε? Είναι δυνατόν να ζούμε σε μια δημοκρατία όπου δεν υπάρχει αξιοκρατία? Είναι δυνατόν οι νέοι άνθρωποι να ξέρουν ότι δεν φτάνουν τα προσόντα τους και οι ικανότητές τους για να βρουν μια θέση στην κοινωνία, αλλά χρειάζονται, δεν ξέρω εγώ, τον Α ή Β πολιτικό ή παράγοντα? Αυτά είναι δύσκολα πράγματα να γίνουνε. Εάν μου πείτε ότι είναι αδύνατο να γίνουν, θα σας πω ότι έχουν γίνει παντού σε όλη την Ευρώπη. Επομένως, αυτό θεωρείται ότι δεν είναι πολιτική θέση και πολιτική κίνηση? Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι που μέσα προς εμένα προσωπικά να δειχτώ σε αυτή τη μάχη, ας το πω έτσι. Κύριε Τσακυράκη, επειδή έχουμε μπροστά μας ευρωεκλογές, ευρωκάλπη, διεκδικείτε μάλιστα τον έναν από τους 4 σταυρούς που έχει δικαίωμα ο πολίτης να σημειώσει εφόσον επιλέξει το ευρωψηφοδέλτιο του ποταμιού, το ερώτημα είναι για ποια Ευρώπη διεκδικείτε εσείς την εκπροσώπηση? Διότι εδώ έχει ανοίξει μια συζήτηση με αφορμή το τι συμβαίνει και στην Ελλάδα τα τελευταία 4 χρόνια, αλλά και το τι συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Διεκδικείτε την ψήφο για να εκπροσωπήσετε μια Ελλάδα σε μια Ευρώπη με περιοριστικές πολιτικές, όπως λέει μία πλευρά? Διεκδικείτε την ψήφο για να εκπροσωπήσετε την Ελλάδα στην Ευρώπη με πολιτικές που, και πληθωρισμός να υπάρχει, ο ρόλος των κρατών είναι διαφορετικός, πρέπει να πάμε σε ένα γενναίο πρόγραμμα στήριξη ότι καταβαραθρώνεται? Να το πω πιο σχηματικά. Διεκδικείτε την ψήφο εκπροσωπώντας την αναγκαιότητα, δεν λέω ότι την αποδέχεστε, αλλά ως αναγκαίο κακό μνημονιακών πολιτικών ή υπέρβασης τους? Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι τα πράγματα είναι πιο σύνθετα και στην Ευρώπη και σε εμάς. Δηλαδή, όλοι καταλαβαίνουμε πια ότι κάποιο είδους δημοσιονομική ισορροπία πρέπει να υπάρχει σε όλες τις χώρες. Και αυτό έχει ψηφιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν αμφισβητείται, και νομίζω ότι είναι και λογικό. Το θέμα είναι εάν αυτή η δημοσιονομική ισορροπία δεν έχει άλλες δυσάρεστες επιπτώσεις, δεν έχει δηλαδή ανεργία, την τεράστια ανεργία που έχει στην Ελλάδα, δεν έχει λιτότητα και δεν έχει, και δεν περιορίζει την οικονομική ανάπτυξη, τα οποία είναι βασικά στοιχεία. Και ότι όλα αυτά, προσέξτε, ότι όλα αυτά θέτουν σε κίνδυνο και το κοινωνικό κράτος. Η Ευρώπη με όλα τα προβλήματα που έχει, κύριε Σαχίνη, είναι η πιο δημοκρατική περιοχή στην Ιφίλιο και η περιοχή στα οποία το κοινωνικό κράτος είναι πιο αναπτυγμένο από οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι. Είναι ή ήταν, κύριε Τσακυράκη, θέλω να σας θυμίσω. Ναι, καταλαβαίνω εγώ πως το λέτε, καταλάβετε και εσείς τι εννοώ. Εννοώ αν απέρχεται αυτό το μοντέλο σταδιακώς, υπό την έννοια ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόλις προσφάτως, με 2 ψηφίσματά του, υπέδειξε στην Κομισιόν ότι είχαμε υπερβάσεις και καταστρατηγήσεις του πρωτογενούς ευρωπαϊκού κεκτημένου όσον αφορά την εφαρμογή των μνημονίων στην Ελλάδα. Δηλαδή εκεί που θα πάτε αύριο, αν είστε ευρωβουλευτής, ήδη η Ευρωβουλή έχει αποφανθεί ότι στην Ελλάδα χάθηκε το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Είναι μεγάλη ιστορία αυτό να λέγεται. Κοιτάξτε, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα σε όλη την Ευρώπη και εμείς στην Ελλάδα έχουμε ακόμα περισσότερα. Έτσι, αυτό το γνωρίζουμε. Έχουμε πολλά προβλήματα σε όλη την Ευρώπη, έχουμε πολλά προβλήματα στο νότο της Ευρώπης και μέσα στις χώρες του νότου της Ευρώπης εμείς έχουμε ακόμα περισσότερα προβλήματα. Αυτή είναι η κατάσταση. Από εκεί και πέρα όμως, να μην χάσουμε τη συνολική εικόνα, ότι όπου μιλάμε για κοινωνικό κράτος, αν θέλετε στον κόσμο, πού είναι, στην Αμερική είναι καλύτερα, να μην πιάσουμε την Ασία ή κάπου αλλού, η Ευρώπη είναι. Αυτό το κοινωνικό κράτος
ότι έρχεται μια κρίση. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν και ορισμένα και δημογραφικά ζητήματα μπαίνουν, όπως ξέρετε, έχει αυξηθεί ο χρόνος ζωής, πάρα πολλά τέτοια θέματα μπαίνουν. Και οι ανάγκες των ανθρώπων. Εάν δείτε, οι ανάγκες των ανθρώπων σήμερα είναι πολύ περισσότερες από αυτές που ήταν πριν από 20 χρόνια, για παράδειγμα. Λοιπόν, υπάρχει μια κρίση του κοινωνικού κράτους και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε και στην ευρωπαϊκή διάστασή της και ακόμα περισσότερο στην ελληνική. Εγώ νομίζω ότι η λέξη κλειδί, ναι, για να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση, και όσο να σας φανεί, ξέρω, θα σας φανεί περίεργο, είναι η λέξη δικαιοσύνη. Καθόλου, πρέπει να το κάνουμε καθόλου με δικαιοσύνη. Περίεργο. Συμφωνώ δεν μαζί σας. Ξέρετε, μου λένε καμιά φορά, λες κουβέντες, αλλά τι να κάνουμε, από τις κουβέντες θα αρχίσουμε, δεν γίνεται αλλιώς. Θέλω να σας πω, υπάρχει μια αίσθηση όταν έρθεις στον άλλον και δουλεύουμε στην Ευρώπη ότι πρέπει να μεταφερθούν πόροι στον Νότο. Γιατί το λες αυτό το πράγμα? Το λες με μια αίσθηση δικαιοσύνης. Θες ότι είμαστε όλοι μαζί μέσα στην Ευρωπαϊκή υποτίθεται Ένωση και κάποιοι είναι σε δυσχερέστερη θέση. Άρα αυτοί πρέπει να ωφεληθούν με πόρους. Αυτό είναι μια αντίληψη δικαιοσύνης, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω, αλληλεγγύη δικαιοσύνη. Και εδώ πάλι στην Ελλάδα, το πρόβλημά μας με το μνημόνιο, κύριε Σαχίνη, να σας το πω έτσι πολύ καθαρά, ήταν ότι εξαντληθήκαμε στις μεγαλοστομίες. Δεν καθίσαμε να πούμε, ελάτε να δούμε πώς θα περικόψουμε ορισμένες δαπάνες με τρόπο δίκαιο. Εγώ, ξέρετε, το βγήκα και το έκανα αυτό και δεν το λέω εκ των υστέρων, χωρίς να είμαι ούτε υποψήφιος ούτε τίποτα. Λέω, πρέπει να κόψουμε τους μισθούς, ας πούμε, παραδείγματος χάρη των πανεπιστημιακών. Μάλιστα. Εγώ είμαι καθηγητής. Ωραία. Άρα παίρνω υψηλότερο μισθό από το λέκτορα. Τότε υπήρχε ο λέκτορας, δεν το έλεγα αυτό. Να κοπεί εμένα παραπάνω. Να κοπεί εμένα, ας το πούμε, 30%. Να κοπεί στον αναπληρωτή 20%. Να κοπεί στον επίκουρο 10%. Και να μην κοπεί στο λέκτορα. Αυτό δεν λέω να συμφωνήσετε. Καταλάβατε. Δεν λέω να συμφωνήσετε την αρχή και καλά μαζί μου. Τη αναλογικότητα και ακριβώς. Μάλιστα. Μια δικαιοσύνη. Πώς αλλιώς θα τα κάνουμε αυτά τα πράγματα? Δεν μου λέτε, κύριε Τσακυριακή, ένα ερώτημα που βλέπω εδώ θέτουν αρκετοί ακροατές. Εσείς πώς προσδιορίζεστε πολιτικά? Βλέπετε τις ταμπέλες, κανείς δεν τις θέλει, αλλά βλέπω εδώ οι πολίτες εξακολουθούν να λειτουργούν με την πολιτική χαρτογράφηση του παρελθόντος. Πολιτικά πώς προσδιορίζεστε? Είστε μια δύναμη του κέντρου και των συνθέσεων? Είστε μια δύναμη κέντρο-δεξιάς, κέντρο-αριστεράς, δεξιάς, αριστεράς? Είστε, όπως σας κατηγορούν οι αντίπαλοι, φιλελεύθεροι νεοαριστεροί? Τι είστε ακριβώς? Εντάξει, κοιτάξτε, δεν φανταζόμουν να μου λέγατε τόσους πολλούς προσδιορισμούς. Και όχι, έχετε δίκιο, απλώς με συγχωρείτε που το... κοιτάξτε να δείτε, εμείς λέμε ότι είμαστε στο κέντρο. Είμαστε, ας πούμε, θέλουμε να προσδιοριστούμε μεταξύ κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Και το λέω αυτό γιατί και η αριστερά, και να σας πω και κάτι, και η σύγχρονη δεξιά ακόμη αυτοπροσδιορίζονται. Εγώ ειλικρινά, άμα μου φέρετε το ερώτημα τι είναι η Νέα Δημοκρατία με βάση τα μέτρα, αν θέλετε, των πολιτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, θα δυσκολευόμουν πολύ να σας απαντήσω τι είναι η Νέα Δημοκρατία, τι είδους δεξιά είναι, τι είναι ο Παλτάκος. Κύριε Σαχίνη, τι είναι ο Παλτάκος? Όχι, το λέω αυτό, καταλάβατε. Ο Παλτάκος βγαίνει και λέει, αφήστε τις απίστευτες, ας πούμε, συζητήσεις, όχι τις απίστευτες μόνο, να μην πω τίποτα χειρότερο με τον Κασιδιάλη. Ο Παλτάκος βγήκε και είπε ότι χαράσει στρατηγική για τα επόμενα 50 χρόνια. Είδε να γελάει κανένας, έτσι, με τη Χρυσή Αυγή και τους ανεξάρτητους Έλληνες, έτσι. Αυτοί, λέει, θα κάνανε για 50 χρόνια. Βγαίνει ένας προχτές σύμβουλος του Σαμαρά στη Καθημερινή και γράφει, εσείς γιατί κάνετε, λέει, καινούριο κόμμα, ας πούμε. Η καλύτερη από τη Νέα Δημοκρατία του Πασόκ να τους βάζετε υποψήφιους και να τους προτείνετε. Δηλαδή, οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν καν τα ζητήματα που υπάρχουν. Και σας το λέω αυτό, έτσι σας αναφέρω δύο παραδείγματα από τη Νέα Δημοκρατία για να σας πω ότι αν καθίσετε να σκεφτείτε τι είδους
δεξιά παράταξη είναι αυτή και πόσο πρέπει να αυτοπροσδιοριστεί, θα δείτε ότι υπάρχουν πολλά. Το ίδιο να πούμε και για την αριστερά. Έτσι. Εγώ νομίζω ο Ρέντσι στην Ιταλία, τι είδους αριστερά είναι, κύριε Σαχίνη? Βλέπετε ότι είναι δυνατόν, εγώ το είπα κάπου και δεν θέλω να το επαναλάβω, εν πάση περιπτώσει, γιατί έχει και ένα όνομα μέσα. Ο Λαφαζάνης της γενιάς μου, κύριε Σαχίνη. Εντάξει. Επί πόσο μέχρι που έπεσε το τείχος, ας πούμε, που υποστήριζε τον Σοβιετικό ολοκληρωτισμό. Και αυτός είναι τέρμα αριστερά. Αυτό δεν λέει και τίποτα, τα ίδια πράγματα λέει χρόνια τώρα, ας πούμε. Ενώ εγώ που προβληματίζομαι ή εγώ που θέλω να αλλάξω ή εγώ που σκέφτομαι με νέους όρους την αριστερά, είμαι περίεργος και πρέπει να βρω μια ταμπέλα. Θεωρώ ότι και η αριστερά και η δεξιά και όλοι οι άλλοι αυτοί οι προσδιορισμοί, υπάρχει ένα θέμα προσδιορισμού ξανά. Α. Και αυτό να γίνει με τις πολιτικές μας, με τις προτάσεις μας. Και στο κέντρο υπάρχει ένα θέμα, κατά τη γνώμη σας, προσδιορισμού ξανά. Γιατί δράτω με τις ευκαιρίες από την επικαιρότητα, ερίζει η ελιά και η Δημάρ, στη μέση είναι ο Γιώργος Παπανδρέου. Τι είναι πιο κέντρο αριστερό και ποιος είναι ο καλύτερος δρόμος? Σας καλούν ταυτοχρόνως και οι δύο μετά τις εκλογές σε μια συζήτηση. Καλά, εντάξει. Απλώς εγώ νομίζω ότι και το Πασόκ και η Δημάρ, γιατί αφήστε τη ελιά είναι ένα σχήμα, το Πασόκ και η Δημάρ έχουν ευθύνες για τη διακυβέρνηση την τρικομματική. Όχι γιατί την έκαναν, κύριε Σαχή. Όχι, εγώ πιστεύω ότι μια πολιτική δύναμη υπεύθυνη οφείλει να δώσει κυβερνητική λύση. Οφείλει να το κάνει αυτό. Αλλά την έκαναν όχι μόνο χωρίς θέσεις που κατηγορούν εμάς ότι δεν έχουμε και χωρίς πρόγραμμα, αλλά και χωρίς αντίληψη αξιών, όπως είπαμε. Στα θέματα αυτών των διορισμών, το 4-2-1 είναι ό,τι πιο τρομακτικό. Φαντάζομαι, γνωστό. Οι ακροατές τι εννοώ. Γνωστό. Μα είχαμε διορισμούς και εδώ με 4-2-1, μην κουράζεστε. Λοιπόν, βλέπετε, αυτό το πράγμα είναι ασυγχώρητο. Δείχνει τη βαθιά παλαιοκομματική προσήλωσή τους. Αυτό εγώ δεν το συγχωρώ. Όλα τα άλλα, πείτε μου, κοιτάξτε, όλα τα πολιτικά κόμματα μπορούν να κάνουν λάθη. Εντάξει, και αν θέλετε, ας μην πηγαίνουν να το λένε ανοιχτά ότι έκανα λάθος ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά αυτή η προσήλωση μετά από 4 χρόνια δεινής κρίσης που έφερε πάρα πολύ κόσμο σε απόγνωση, έτσι, ιδιαίτερα νέους ανθρώπους, αυτό το πράγμα εγώ, μου φαίνεται ότι είναι το χειρότερο που υπάρχει. Λοιπόν, εάν κάποιος πιστεύει ότι από αυτούς τους χώρους θα βγει κάτι καινούργιο και θα μπορέσει να αλλάξει η Ελλάδα προς την κατεύθυνση που λέω εγώ, εντάξει, να το ενισχύσει. Εγώ έχω τις αμφιβολίες μου. Mm-hmm. Αλλά εν πάση περιπτώσει πιστεύω ότι με πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους θα συναντηθούμε στο μέλλον, έτσι, σε μια τέτοια προσπάθεια. Με πολλούς, γιατί βλέπετε, ξέρετε, και τα κόμματα έχουν αυτό το στοιχείο, παίρνουν ανθρώπους ικανούς, ανθρώπους ανιδιοτελείς και τους διαλύουν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τι να σας πω εγώ, κύριε Σαχίνη, τις λίγες μέρες που κάνω τον υποψήφιο, κάθομαι καμιά φορά και σκέφτομαι, λέω, κοίτα ρε παιδί, τι πρέπει να ασχοληθείς τώρα με το τι είναι ο Λαζόπουλος. Κύριε Σαχίνη, ο Λαζόπουλος είναι εκτός των ενδιαφερόντων μου. Δεν γίνεται. Μα μου λέει, τα είπε, δεν θα τα δεις. Τι να σας πω τώρα, δηλαδή θα με αναγκάσετε επόμενα χρόνια της ζωής μου να βλέπω τι λέει ο Λαζόπουλος, τι λέει κάποιος άλλος, τι λέει κάποιος παραάλλος. Εντάξει, αισθάνομαι ότι αν αυτό το πράγμα σου διαλύει τη δικιά σου δυνατότητα σκέψης και δράσης. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε πιο αναλυτικά. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή ο χρόνος πιέζει πάντα στο ραδιοφωνό, ο Σταύρος Τσακυράκης, εάν είναι η επιλογή των πολιτών, εάν είναι ευρωβουλευτής, ποιοι είναι οι πρώτοι άξονες που θα ήθελε μέσα στην Ευρωβουλή να παλέψει και να κινηθεί? Γνωρίζω πολύ καλά ότι είστε ένας άνθρωπος, ένας επιστήμονας, ο οποίος ιδίως για τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελεί μία από τις εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών εγγυήσεις όταν προσφεύγουμε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για τα δικαιώματα αυτά. Είναι ένας από τους άξονες που θα φέρετε στο προσκήνιο του Ευρωκοινοβουλίου? Θα προσπαθούσα να συμβάλλω
σε κάποια επιτροπή και σε κάποια, αν θέλετε, στην προώθηση των λατροπολίων κοινωνικών δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Εάν φτάσω εκεί, γιατί θα κάτι τέτοιο θα επεδίωκα. Δηλαδή είναι ο τομέας μου, έχω ασχοληθεί και επιστημονικά και αν θέλετε έτσι είναι αυτό που με ενδιαφέρει πιο πολύ απ' όλα. Επομένως, εκεί θα προσπαθούσα να ρίξω το βάρος μου. Ο φίλος ο Βασίλης από τα Δειλινά του Ηρακλείου, αφού σας στέλνει την καλημέρα του, ρωτά: είναι στοιχειώδη ανθρώπινα, ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα η πρόσβαση, η απρόσκοπτη σε παιδεία και υγεία? Γιατί εγώ λέει δεν την έχω, είμαι άνεργος και για την οικογένειά μου δεν την έχω. Για τη μεν παιδεία υπάρχει το δικαίωμα τουλάχιστον της ενεατούς φοίτησης, έτσι. Αυτό υπάρχει κατοχυρωμένο, δηλαδή είναι δικαίωμα αυτό. Και στην υγεία οφείλει το κράτος, και στην παιδεία και στην υγεία οφείλει το κράτος να μεριμνά για όλους τους πολίτες. Να το κάνει, ξέρετε, πάντα θα υπάρχουν πράγματα που να κάνουμε καλύτερα. Και εμείς υποβαθμίσαμε πάρα πολύ και την υγεία, και η παιδεία έχει υποβαθμιστεί εδώ και πολλά χρόνια για άλλους λόγους και στους δύο τομείς. Αλλά η υποχρέωση του κράτους δεν είναι ατομικό δικαίωμα, δεν είναι δηλαδή να πείτε ότι έχω ένα δικαίωμα για τα πάντα. Η υποχρέωση του κράτους όμως είναι και από το Σύνταγμα να εξασφαλίζει τους πόρους εκείνους που θα επιτρέπουν στο κάθε πολίτη να μπορεί και να σπουδάζει, τα παιδιά του φυσικά, ας πούμε, έτσι το ίδιο, και φυσικά, ας πούμε, να μεριμνά για την υγεία του.